Λοιπόν, έχουμε ισοζυγές που πήγαινε σήμερα. Έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν πειράζει, διδάσκουμε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, για όποιον είναι ενδιαφερόμενο. Ναι, αυτό, ότι, κάτι άλλο, τώρα και αποσδονίστηκα. Εσύ έλεγες. Έλεγα ότι η καταπληκτική ιδιότητα αυτή των παιδιών, πώς ένας θήτης μαγνητίζει και επιλέγει το θύμα του και πώς το θύμα δείχνει στο θήτη ότι είναι αυτό το υποψήφιο θύμα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση ψυχολογικής δυναμικής έλξης και μαγνητισμού, αναγνώρισης από τον έναν προς τον άλλον και έτσι βλέπουμε, δηλαδή, ας πούμε, ότι αυτός ο οποίος είναι διατεθειμένος να πάει να εξασκήσει μια οποιασδήποτε μορφής βίας απέναντι σε ένα άλλο παιδί, τον εντοπίζει πολύ εύκολα μέσα σε μια ομάδα παιδιών. Από μα τραβάει την προσοχή, θα σταθεί στην αφορμή που θα δώσει, αυτό που θα εισπράξει, ας πούμε. Και από τον τρόπο, είναι κινησιολογία, είναι ο τρόπος συμπεριφοράς, η διστακτικότητα, αν ο άλλος είναι έτσι ένας ήπιος χαρακτήρας και ο άλλος είναι λίγο πιο αλέγκρος. Όταν δεν είμαστε περιπτώσει να το ζυγίσει και λίγο, του κάνει μια διάγνωση ότι τον έχω, ας πούμε, σίγουρα. Ναι, ναι. Να μου τον δείρω αν χρειαστεί να με... Το καταπληκτικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν φτάνεις στο σημείο να θίγεις τέτοια πράγματα και βρίσκεσαι απέναντι σε καθήλυνα αρμόδιους όπως είναι διάφοροι εκπαιδευτικοί. Εσύ θα ξέρεις να μας πεις περισσότερο πάνω σε αυτό το χώρο, μια και είσαι ο ίδιος εκπαιδευτικός, πώς υπάρχουν κάποιοι που αρνούνται να δεχθούν ότι υπάρχει μια κατάσταση bullying και ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει και ότι μπορεί να είναι στη φαντασία μας. Ναι, θα σου πω. Υπάρχει, είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτό που λες. Υπάρχει όμως και μια πραγματικότητα η οποία έχει ως εξής. Καταρχάς, λίγο να χωρίσουμε τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στις οποίες πραγματώνεται, ας πούμε, το bullying, γιατί κάθε μία από αυτές έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Στο δημοτικό δεν είναι τόσο έντονο και αν είναι ασυναίσθητο. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι η σπορά όμως. Είναι η σπορά, είναι όμως σε ένα σημείο που ακόμα ελέγχεται και μπορεί να τροποποιηθεί. Οπωσδήποτε. Εκεί είναι. Ο βασικός έλεγχος εκεί είναι, μέσα στο δημοτικό. Ναι. Αλλά όχι ότι δεν συμβαίνει. Και ειδικά η έκτη δημοτικού είναι πολύ. Τα πρώτα στάδια εφηβείας που είναι έντονο. Και από πιο νωρίς ξεκινάει. Μπορεί, αναλόγως τη σύνθεση και την συνέβρεση κατά έναν εντελώς συμπτωματικό τρόπο. Ναι. Μέσα στον ίδιο χώρο συγκεκριμένων παιδιών. Ναι. Εάν δηλαδή σου το κάτσει να είναι η μαγιά τέτοια που να σου κάνουν μια ωραία σύνθεση να αναπτυχθεί ένα τέτοιο πράγμα, έχει αναπτυχθεί και δεν μπορεί να το ελέγξει ούτε και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Λοιπόν, στο δημοτικό, σε περιπτώσεις έκρηξης βίας, έτσι, στοχοποίησης, πρέπει να υπάρχει σίγουρα αρμόδιο ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Ο εκπαιδευτικός από μόνος του πολλές φορές μπορεί να μην επαρκεί, όσο και να θέλει. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Το άλλο σκέλος είναι το εξής. Ότι αναλόγως με το ποια εκπαιδευτική βαθμίδα έχουμε στο μυαλό μας, εάν πάμε στο δημοτικό, εκεί συμβαίνει το εξής περίεργο, το οποίο δεν ξέρεις κατά πόσο μπορεί να το πεις ευτράπελο ή κωμικοτραγικό, διότι βλέπεις ότι συμμετέχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι μπορεί να είναι της δευτεροβάθμιας. Θα πάμε και εκεί. Και καλούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι ιδιαίτερα στην ψυχολογία που περνάει ο κάθε ένας από τη σχολή που έχει τελειώσει, αν έχει τελειώσει για δάσκαλος ή αν έχει τελειώσει για καθηγητής. Κάθε Δημήτρη μου, γιατί τώρα ανοίξει άλλα θέματα. Παίρνουμε να τα πάρουμε λιγάκι όπως είναι όμως με τη σειρά και να φτάσουμε στο τι παραπάνω μπορεί να γίνει και τι επάρκεια δεν έχουν το προσωπικό και αν όντως δεν την έχει, γιατί δεν την έχει. Να πούμε λιγάκι τις περιπτώσεις και τις βαθμίδες σε αυτό το σημείο. Στο δημοτικό, λοιπόν, ακριβώς γιατί είναι ευαίσθητα τα πράγματα και είναι σίγουρα αναστρέψιμα, πρέπει να υπάρχει σίγουρα ειδικευμένο προσωπικό. Ο δάσκαλος από μόνος του δεν μπορεί να χειριστεί μια κατάσταση, απολυτά πάντα, όσο και να θέλει. Και ειδικά όταν δεν βλέπει συνεργάσιμους γονείς. Γιατί, για να υπάρχει ένα παιδί που μπουλάρει, πάει να πει πως υπάρχει έναν άργο background από πίσω. Φαντάζεσαι δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει ένας συνεργάσιμος γονέας, ο οποίος λέει: μάλιστα, κύριε μου, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσω το παιδί μου. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Χρειάζεται, λοιπόν, ειδικευμένο προσωπικό από ψυχολόγους, για να σου δώσω πάσα να πεις και αυτό που
Είναι πολύ σωστό μετά και την πρωτοβουλία σου. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει ένας κύκλος λειτουργών. Τώρα στο γυμνάσιο τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και είναι ακόμα πιο δύσκολα γιατί δεν υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο να ασχολείται με ένα μαθητή. Ο μαθητής εκ των πραγμάτων κάθε μέρα συναναστρέφεται με 10 καθηγητές. Είναι ένας κωδικός ουσιαστικά στο μυαλό του, mm-hmm. του καθηγητή. Και ειδικά ορισμένων που όντως είναι. Δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Εκ των πραγμάτων και αυτός δεν έχει και το χρόνο ή την ενέργεια πολλές φορές να κάνει. Και πάλι είναι απαραίτητο το προσωπικό. Συμφωνώ. Τώρα θα σου πω και μία είδηση που άκουσα σήμερα το πρωί, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σαν κατάσταση, γιατί είναι ένα καινούργιο σχήμα και μία καταγραφή ενός άλλου ίχνους παιδείας και αφορά τη Φιλανδία ακόμα μία φορά. Αυτό λοιπόν που άκουσα στις ειδήσεις σήμερα ήταν ότι λέγανε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της Φιλανδίας αλλάζει άρδιν και πλέον δεν θα ενδιαφέρονται να μαθαίνουν συγκεκριμένα μαθήματα τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο για να κατακτήσουν τη γλώσσα ή τα μαθηματικά ή το ένα ή το άλλο, αλλά θα στραφούν, είπε χαρακτηριστικά δύο διαφορετικούς τομείς, θα στραφούν στο πώς μπορούν να προσεγγίσουν την ευρωπαϊκή πραγματικότητα καλύτερα με δεδομένο τα δικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα ως Φιλανδίας και των υπόλοιπων χωρών, mm-hmm. το ένα είναι αυτό, τέτοια μαθήματα θα κάνουν δηλαδή, και το άλλο πώς παραδείγματος χάρη, ως παράδειγμα το έφερε για να το να αφήσει να εννοηθεί ότι το εξαπλώνει και σε υπόλοιπους τομείς, πώς μια ομάδα ανθρώπων θα μπορεί να συμπεριφέρεται και να εξυπηρετεί ανθρώπους οι οποίοι έρχονται ως πελάτες σε μια καφετέρια, ας πούμε, ότι θα μάθουν κοινωνική συμπεριφορά ουσιαστικά. Ότι εστιάζονται σε αυτό. Ξεφεύγουν δηλαδή από το δεδομένο εκατοντατιών που θα έπρεπε να λένε, ας πούμε, ότι ο άλλος πρέπει να μάθει γραφή. Πώς θα γράφει, πρέπει να κάνει πράξεις, πώς θα κάνει τις πράξεις. Πιο πρακτικό το κάνουν, ναι. Πιο βιωματικό. Πιο πρακτικό αυτό, και θα δίνουν, ας πούμε, ξέρω, όσον αφορά την εστίαση, έλεγε ότι θα δίνουν περισσότερο βάρος στο να μάθουν τα μαθηματικά της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ναι, κατάλαβα. Ένα τέτοιο πράγμα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ να μετασχηματίζουν τη γνώση ως προς το πρακτικό. Ναι, γιατί αυτά ρε παιδί, με αυτά είναι στην πορεία, είναι πράγμα της πορείας της ζωής σου. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας έχουμε διαπιστώσει κάποια στιγμή τελειώνοντας το σχολείο ότι πάρα πολλά πράγματα που μάθαμε, ναι, μεν καλό είναι που τα ξέραμε και τα είχαμε κατακτήσει σαν γνώση, αλλά ήταν μια γνώση την οποία σε πολύ μεγάλο ποσοστό της την έχεις αφήσει στην άκρη, διότι δεν την χρησιμοποιήσεις ποτέ. Ήταν ήλιοι, ανεφάρμοστοι. Το θέμα είναι να μπορούμε, ειδικά στην εκπαίδευση, να διδάσκουμε εφαρμόσιμη μάλλον γνώση που να βελτιώνει. Και όχι η κυκλοπαιδική. Ναι. Και να το χαίρεσαι, να είναι και λίγο απολαυστικό το μάθημα. Ναι. Να είναι λίγο έτσι σαν παιχνίδι. Να αυξήνει τις αισθήσεις σου, τη φαντασία σου, την κριτική σου ικανότητα και ας μην συσσωρεύεται τόση ύλη. Είναι απίστευτος ο όγκος της ύλης. Πέραν αυτού και για τη δική μας τη δεδομένη κατάσταση της τρέχουσας παιδείας, ένα πράγμα, ας πούμε, το οποίο μπορεί να το γνωρίζεις πολύ καλύτερα είναι το πόσο πολλοί έχουν απομακρυνθεί από τις εικαστικές τέχνες μέσα στα σχολεία. Δηλαδή, ενώ πραγματικά, ας πούμε, παλαιότερα. Είτε μουσική, είτε ξέρω, άλλοτε τα λέγανε τεχνικά, τώρα τα λένε εικαστικά. Συρρυκνώνονται. Εγώ πάντως θυμάμαι που. Εντάξει, εγώ πέρασα κάποια χρόνια και τα λοιπά, ότι παρόλο που μου αρέσουν πολύ τα εικαστικά και όλα τα καλλιτεχνικά γι' αυτό, ότι ήταν πάρα πολύ βαρετός ο τρόπος που γινόταν. Ο καθηγητής απλά καθόταν έτσι. Τα παιδιά δεν φταίνε, αν βαριούνται δεν φταίνε, παιδιά. Ναι, αυτό λέω. Εντάξει, δεν είπαμε για ένα-δύο που βαριούνται. Δεν έπαιρνε κίνητρο καθηγητής. Εμένα που μου αρέσει, που μου αρέσει τα διδακτικά, δεν έπαιρνα κίνητρο. Αν δεν σε εμπνέει, αν δεν καταφέρει να σε εμπνεύσει, είτε με τον τρόπο του, είτε με τον λόγο του, είτε με τα τεχνικά μέσα, τα υποπτικά μέσα που λέμε στη γλώσσα τη εκπαίδευση που χρησιμοποιεί, δεν γίνεται. Έτσι, ήταν πολύ. Μα το καταπληκτικό είναι στα παιδιά είναι το να καταφέρεις να τα μαγέψεις και να τα έλξεις προς αυτό που έχεις να τους μάθεις. Άμα το πετύχεις αυτό το πράγμα,
θα γίνουν οι καλύτεροι μαθητές και θα σου γίνουν εκεί, από κοντά. Τους έχεις δώσει το καλάμι του ψαρέματος, τους έχεις μάθει να ψαρεύουν αντί να τους δώσεις ψάρια που λέγαμε. Εγώ δεν θυμάμαι στο σχολείο, δεν ξέρω για εσάς, να ήταν κάποιος καθηγητής που ανυπομονούσε να τον παρακολουθήσει. Εντάξει, όλο και κάποιος υπήρχε, ας μην μηδενίζουμε. Κάποιοι υπήρχαν. Δάσκαλο καθηγητή είχαμε, νομίζω. Δάσκαλο είχα, όντως, και δεν τυχαίο ότι συναντιόμαστε ακόμα μετά από 20 χρόνια, παραπάνω τέλος πάντων, κάνουμε reunion τα παιδιά από το δημοτικό. Δάσκαλο είναι και ακόμα αυτό είναι. Εντάξει, οι καθηγητές υπάρχουν τώρα, μην τα γενικεύουμε. Εγώ σου έχω να πω ότι δεν μπορούσα να μην τον δω, δεν έχω δει κανένα. Δηλαδή αυτό το υποθέμα έχω αυτό το κομμάτι καθηγητή, τώρα μην το χάσω. Γίτσες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας επανέλθουμε τώρα στον bullying. Μιλήσω, Δημήτρης, για την ανεπάρκεια των καθηγητών, να κάνω λάθος. Αυτό το πράγμα που το οποίο έχω διαπιστώσει εγώ είναι, ας πούμε, ότι διάφορα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν στο σχολείο φέρουν σε μία αντιπαράθεση και σε ένα μεγάλο ερωτηματικό γονείς με τους εκπαιδευτικούς, όπου εκεί πέρα αποκαλύπτεται το εξής, ότι ο εκπαιδευτικός που συμπεριφέρθηκε έτσι στο παιδάκι δυστυχώς έχει προέλθει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου η δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν παρέχει στους εκπαιδευόμενους προς έξοδο για διδασκαλία ανθρώπους τις γνώσεις που πρέπει να έχει η ψυχολογία αντιμετώπισης ενός μικρότερου παιδιού. Και αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να την χειριστεί και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Ναι. Όχι γιατί φταίει, γιατί δεν είναι εκπαιδευμένος να το κάνει. Και εκεί έρχεται λοιπόν η αντίστοιξη της ανεπάρκειας του ίδιου του πολιτικού εκπαιδευτικού συστήματος ως Υπουργείου. Είναι αυτή η πέτρα ή το χέρι που πέταξε την πέτρα, έτσι. Ναι, και λες ότι ρε παιδί μου, αφού θέλεις αυτόν να τον χρησιμοποιήσεις και ενώ σου είναι εκπαιδευμένος για να είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για να αντιμετωπίσει παιδιά προεφηβείας εφηβείας, γιατί τον βάζεις να κάνει μάθημα και να αντιμετωπίζει ψυχολογικά παιδάκια τα οποία δεν έχουν μπει μέσα σε αυτή την περίοδο? Κοίταξε Δημήτρη, είναι πολύ ανεπαρκής, είναι πολύ αμόρφωτη, είναι πολύ ακατάρτιστη, αλλά ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Ότι είναι πολύ απρόθυμη. Γιατί δεν είναι θέμα γνώσης επάρκειας μεταπτυχιακού διδακτορικού, το να αντιληφθείς την περίπτωση, να την ψυχανεμιστείς και να δείξεις σε πάση περιπτώσει κάποια μέρημνα. Και ιδιαίτερα όσοι είναι γονείς, πρέπει να το έχουν υπόψη τους από μόνοι τους. Όχι, τώρα που λέμε για τους εκπαιδευτικούς και τις ευθύνες τους, ας πούμε, το καθήκον. Όχι, εννοώ εκπαιδευτικός γονέας. Ναι, από τη διπλή. Διπλή, αλίμονο. Λοιπόν, γιατί μπορεί να εναλλάξουν και τις σκοπιές και τις ιδιότητες μέσα τους. Λοιπόν, είναι θέμα προθυμίας. Τα παιδιά αυτό που θέλουν κυρίως να τους πεις ότι είμαι εδώ και υπάρχω. Αυτό είναι που θέλουμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Σε αφήνω, σε επιβλέπω και είμαι εδώ. Ό,τι θες, είμαι εδώ. Το κάνουν αυτό πολύ. Ποιος μπορεί να τους ελέγξει? Είναι πολύ. Άσε δε πόσο. Συγγνώμη, ψωτιακό το Δημήτρη. Πόσο bullying και πόσα προβλήματα μπορεί να είχαν οι ίδιοι μικροί και να τα βγάζουν οι ίδιοι πάνω στα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και εκπαιδευτικοί bullers. Βέβαια, οπωσδήποτε. Εδώ είχα ακούσει από μία μητέρα που της μετέφερε το παιδί της ότι μία εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε την εξής φράση απέναντι σε ένα παιδί που είχε φέρει κάποιες αντιρρήσεις σε σχέση με το ότι και γιατί μας λέτε να γίνει αυτό το πράγμα έτσι, και η απάντηση απέναντι στο παιδί ήταν ότι εμείς είμαστε ο Άριος Πάγος. Οπα. Εντάξει, αυτό μπορεί να πες και χιούμορ. Εμένα μου κάνει και χιούμορ στην γιατά. Από τα άλλα και εγώ κάνω τέτοια, αλλά ξέρω. Αλλά επειδή όμως ξέρουμε την ψυχολογία των παιδιών. Όταν το παιδί μπορεί να το πιάσει το χιούμορ, όμως εξαρτάται. Όταν τα παιδιά είναι παιδιά. Πιάνουν παιδιά, είναι πρόθυμα τα παιδιά να καταλάβουν. Εγώ γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς να πω, ας πούμε, ότι θεωρώ ότι ξέρεις το να διαπιστώνεις ότι το παιδί σου πηγαίνει σε ένα σχολείο που έχει την πολύ 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 μεγάλη τύχη να έχει την πληθώρα των διδασκόντων σε αυτόν τον χώρο που μπορεί να τον επικροτήσεις, να τον θαυμάσεις και να πεις ότι είναι πραγματικά ενεργοί οι άνθρωποι και είναι πολύ κοντά στα παιδιά και προσπαθούν. Αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν ισχύει ως πλειοψηφία παντού. Δηλαδή μπορεί να δεις ότι υπάρχουν και καταστάσεις που είναι τόσο πολύ ανάποδα τα πράγματα που περιγράφεις εσύ, ας πούμε, αδιαφορία. Και η αδιαφορία όμως από την άλλη μεριά από πού μπορεί να προέρχεται? Όταν ο άλλος πιέζεται. Ή θα σου φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
το οποίο είχε γίνει ένα έτσι αντικείμενο σχολιασμού από την, αν όχι προηγούμενη, την προπερασμένη σύνθεση της κυβέρνησης, που είχαν ασχοληθεί με το να πούν ότι 7.500 εκπαιδευτικούς θα τους στείλουν στα σπίτια τους, διότι οι ίδιοι έχουν φύγει από τις αίθουσες δηλώνοντας ότι έχουν ψυχολογικό πρόβλημα να μπουν μέσα στις αίθουσες, διότι τους δημιουργούσαν προβλήματα τα παιδιά. Και εκεί είχε παιχτεί ένα θέμα, το ότι πάρα πολλοί από τους εκπαιδευτικούς είχαν εισχωρήσει μέσα σε γραφειοκρατικές θέσεις εργασίας για να αποφύγουν την ένταξή τους μέσα στα μαθήματα. Ναι. Γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν ψυχολογικά την πίεση που τους δημιουργούσαν τα παιδιά με τη συμπεριφορά τους. Δεν είναι όμως, ναι, δεν είναι και πολύ εκπαιδευτικό. Είναι σαν να παραπονηθεί ένας ταξιτζής στο σύλλογο ταξιτζίδων, δεν το ζαλίζει το τιμόνι, ας πούμε. Όχι, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Για πάντως δεν είναι εύκολο. Δεν είναι, δεν είναι. Γιατί ξέρεις που πας, με συγχωρείς. Είναι σαν να σε πιλότος και να σε πω ηλίκους. Γυμνάσιο λίγο. Ξέρεις που πας. Έλατε. Να σου πετάει ο καθένας το μαχαίρι για το κοντό του. Κοίτα, με χαίρομαι πολύ. Γυμνάσιο λύκειο να έχεις παιδιά που είναι στην Ελλάδα. Όλες οι τάξεις είναι δύσκολες. Όλες οι τάξεις είναι δύσκολες. Και να τα πει. Κυρίως όμως, κάτσε. Όλες οι ηλικίες είναι. Όλες οι ηλικίες είναι. Εντάξει, θα διαφωνεί, θα θεωρήσει. Εγώ θα θίξω εδώ και ένα άλλο θέμα. Δεν υπάρχουν. Η κάθε ηλικία από μικρά, από πρώτη μέχρι τρίτη ηλικία έχουν ένα στόχο. Η εφηβεία έχει κάποιους πιο ευαίσθητους χειρισμούς. Εγώ πάντως. Για να είναι όμως χειρίσιμη η εφηβεία, πρέπει να έχουν γίνει πράγματα πιο πριν. Οπωσδήποτε. Ναι. Θες να πεις να πω εγώ μετά. Όχι, να πεις εσύ. Όχι, okay. Εγώ θέλω να πω απλά ότι επειδή εγώ έχω ζήσει πολύ στο σχολείο μου, δεν ξέρω για εσάς, και μάλιστα κατά έναν τρόπο εντάξει, δεν ξέρω, ήταν πολύ σκληρό, και εγώ προσωπικά το είχα ζήσει και ως προς εμένα. Μπορώ να πω ότι είχαμε καθηγητές οι οποίοι παρότριναν τα παιδιά πρώτον, και δεύτερον πολλοί καθηγητές που δεν μπορούσαν να χειριστούν τα παιδιά. Παρότριναν τα παιδιά τι να κάνουν bullying. Βεβαίως, με έναν τρόπο. Έμεσα. Δηλαδή, με αδιαφορία, φαντάζομαι. Με αδιαφορία, με. Είτε με ανοχή, άμα βλέπει τον άλλον. Με ανοχή, ή βλέπαν στα διαλύματα. Ή γιατί να ανακατευτώ. Είναι αυτό το γνωστό, α πούμε, το ότι εγώ θα βγάλω το κλασικό παιδί από την τρύπα. Βλέπαν στα διαλύματα για να μην ανακατευτούν ένα παιδάκι, γιατί είχαμε πολλά παιδιά που τα κλωτσούσαν ή τα κοροϊδεύαν. Μπροστά από τα ναι. Και απλά γελούσαν να βλέπουν στην πλάκα. Αλλά δεν ήταν πλάκα το παιδί που το ζει αυτό. Γιατί και εγώ το έχω ζήσει και εμένα με έχουν κλωτσίσει και μου το έχουν κάνει αυτό επειδή ήθελα να κάτσω μάθημα. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα παιδιά, ποιοι μένουν στο μάθημα και ποιοι δεν μένουν, είναι πολύ ρατσιστικό. Ήταν μπροστά μας οι καθηγητές. Ήταν μπροστά μας και δεν έλεγαν τίποτα. Άρα, για να μην υποστούν πολλές φορές και οι καθηγητές bullying τους μαθητές με έναν τρόπο, κάνουμε τα στραβά μάτια. Που είναι τραγικό αυτό. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, επειδή μας τελειώνει και εγώ είχα σήμερα υποσχεθεί πως θα κράξω και δεν έκραξα ακόμα. Κράξε τώρα. Θέλω να περάσουμε ένα εντάχει στο. Ένα λεπτάκι μόνο. Πριν κάνεις αυτό για να ολοκληρώσουμε αυτό που, μια που είναι εδώ και ο συνάδελφος. Άλλος Δημήτρης από εκεί. Ναι, και ο συνάδελφος έτερος Δημήτρης, θέλω να μας πεις αυτό που έκανες εσύ που είναι πολύ σημαντικό, που μαζεύεις υπογραφές. Το που μας είπες, θέλεις να το πεις. Ναι, αμέ, θα το πω και θέλω να σας πω κιόλας και το εξής. Μέσα στο πνεύμα όλων αυτών των οποίων, τα οποία έχουμε αναφέρει ήδη. Λοιπόν, όταν δεν έχεις επαρκώς εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς, διότι ανήκουν σε δύο διαφορετικές εκπαιδευτικές μονάδες, όπως είναι οι δάσκαλοι και όπως είναι οι καθηγητές που διαχωρίζονται, και βάζεις μέσα σε σχολεία ένα μείγμα από αυτούς που δεν μπορούν να καλύψουν ισόποσα οι μεν και οι δε το ίδιο θέμα στην ίδια αντίστοιχη ηλικία των παιδιών που έχουν να κάνουν, τότε θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί από το Υπουργείο Παιδείας να γίνεται το εξής, να γίνεται μια επισταμένη, εξειδικευμένη διαδικασία εκπαίδευσης όλων των εκπαιδευτικών κάθε μορφής που έρχονται σε επικοινωνία με συγκεκριμένες ηλικίες και να ξέρουν ότι οι συγκεκριμένες ηλικίες καλύπτονται κάτω από την εκμάθηση αυτής της ψυχολογίας. Okay, αυτό που λέει ψυχολογία. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι το εξής, ότι σε μία περίπτωση μιας παραβατικής συμπεριφοράς ενός παιδιού το οποίο έχει αρχίσει και κάνει διάφορα τρελά, είτε έχει είτε δεν έχει ένα αιτιολογημένο γεγονός που υποβόσκει και δεν το γνωρίζουν
τι ακριβώς συμβαίνει και το κάνουν αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει συνένεση και των δύο γονιών για να μπορέσουν να υποστηρίξουν και να συστήσουν στους γονείς αυτούς η εκπαίδευση από τη μεριά της όποιας διοίκησης του όποιου σχολείου, το ότι καλό είναι να πάτε να δείτε αυτούς τους ειδικούς που είναι μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο. Όπως αυτά, είναι, το... Δημήτρη, αυτά είναι πράγματα που όπως, γίνονται. Όπως είναι το κεδί. Το θέμα είναι να υπάρχει και δεν γίνεται αν δεν δεχτούν και οι δύο. Εκεί το πρόβλημα. Και εκεί, και εκεί οι εκπαιδευτικοί του όποιου σχολείου έχουν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση, δυστυχώς μένουν με σηκωμένα τα χέρια ακόμα και όταν δεν θέλουν να τα σηκώσουν και θέλουν να βοηθήσουν. Δεν τους παρέχεται η κατάλληλη κάλυψη νομοθετικά. Λοιπόν, Δημήτρη, πες μας για την πρωτοβουλία σου. Ναι, γιατί δεν έχουμε να πεις και εσύ, Δημήτρη, γιατί έχουμε μετά ακολουθεί. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, αυτό το πράγμα που θέλω να πω είναι το εξής. Εγώ θεωρώ ότι είναι σκόπιμο και πολύ πολύ ουσιαστικό για να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία, διότι η καλύτερη κοινωνία μας ξεκινάει από τα παιδιά. Από το χρονικό σημείο που αρχίζουν να κοινωνικοποιούνται. Δηλαδή από τότε που φεύγουν από το σπίτι και αρχίζουν και μπαίνουν μέσα στη διαδικασία του εκπαιδευτικού συστήματος. Λοιπόν, για να το πετύχουμε αυτό, έχω φτάσει στο σημείο να λέω ότι με τα όσα έχουν γίνει και με τα όσα έχουν καταγραφεί και βλέπουμε να γίνονται και καθόμαστε σαν έρμεα και τα παρακολουθούμε, ότι η πολιτεία με εξάσκηση δικής μας πίεσης πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να εισάγει σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες τον θεσμό του ψυχολόγου και του παιδοψυχολόγου. Και τους ξεχωρίζω και τους δύο και τους βάζω μαζί και τους δύο όμως για ένα συγκεκριμένο λόγο. Διότι μια τέτοια ανάγκη μπορεί να την έχει ο όποιος εκπαιδευτικός και το όποιο παιδί ως μαθητής. Και γι' αυτό πρέπει να καλύπτει και τις δύο πλευρές. Και γι' αυτό έχω αρχίσει και μαζεύω υπογραφές γι' αυτό, με στόχο και σκοπό όταν μαζευτούν όσες μαζευτούν να τις καταθέσουμε σαν αίτημα προς τον Πρωθυπουργό, προς τον Υπουργό Παιδείας, προς τον Υπουργό Υγείας και προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ωραία. Σωστό. Και το ξεκίνησα αυτό την ημέρα που έμαθα ότι έγινε γνωστό ότι τελικά το θύμα ήταν ο Βαγγέλης ο Γιακουμάκης ο συγχωρεμένος. Και με αυτό μας δίνεις πάσα να πούμε για τους χειρισμούς που γίνονται από πολλά αποκαλούμενα μέσα και από πολλούς αυτοαποκαλούμενους δημοσιογράφους. Γιατί εγώ δεν τους τσουβαλιάζω όλους και δεν θέλω να κάνω γενικεύσεις του στυλ όλοι οι δημοσιογράφοι είναι έτσι, όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι έτσι. Αλλά τελευταία έχουν μαζευτεί πάρα πολλά, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, με διάφορες περιπτώσεις και δράματα οικογενειακά και ατομικά που έχουν συμβεί και έχουμε δει γύρω μας. Είναι τραγικό το γεγονός ότι το ίντερνετ τους δίνει αυτή την ελευθερία να βγαίνουν, να γράφουν κυριολεκτικά ό,τι θέλουν και να μην διστάζουν να καλυβαλίζουν κυριολεκτικά δράματα, την ψυχολογία του καθενός και να πουλάνε μυαλό, να πουλάνε ηθικολογία, να δικάζουν απερίφραστα, φαρισαίζουμε, να βγάζουν τιμιγορίες, να μην διστάζουν να δημοσιεύουν ούτε καν προσωπικές οικογενειακές φωτογραφίες για να αποδείξουν τι. Ναι. Όλα αυτά για τα views, ας πούμε, για τα κολοβιούς. Ενώ έχουμε από την άλλη μεριά ένα εσουρού που άμα γυρίσει και μου πει καμία κουβέντα, έτσι, μπορεί να έρθει να σε κυνηγήσει να σου βάρει και καμία καμπάνα. Και υπάρχει και κάτι υποκριτικό, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν το έχεις δει και εσύ. Υπάρχει και κάτι υποκριτικό. Και δεν ελέγχουν το ποια είναι τα στοιχεία της βίας που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή και ώρα μέσω της τηλεόρασης μέσα σε ένα σπίτι και τα βλέπουν ανεξέλεγκτα τα παιδιά. Ναι. Υπάρχει κάτι υποκριτικό επίσης. Αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχει κάτι υποκριτικό. Αυτό είναι θέμα για άλλη εκπομπή. Ναι. Κάτι υποκριτικό σε σχέση με την ανωνυμία και με το ποια προσωπικά δεδομένα πρέπει να καλύπτονται. Όταν κάποιον από κάποιο από τα λεγόμενα συνάφια, το καλλιτεχνικό, το δημοσιογραφικό, πιάνουν, δεν γίνεται τίποτα. Πήγαινε σήμερα να ανοίξει. Όταν λοιπόν έρχεται ο επόμενος καλεσμένος μας, ο οποίος είναι να το ανακοινώσω κιόλας, ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης, θα τον έχουμε σε μια εκπομπή με ένα πολύ μεγάλο cast. Λοιπόν, όταν πιάνουν κάποιον αυτό το συνάφι, δεν μαθαίνει κανείς ποιο είναι το όνομά του, δεν μαθαίνει κανείς ποιος είναι ή οτιδήποτε. Όταν είναι καλλιτέχνης, όταν είναι μεγάλος δημοσιογράφος. Άλλους ανθρώπους που τυχαίνει να μην είναι τόσο καταξιωμένοι κοινωνικά ή μηντιακά, μπορούν εύκολα να βγουν και να τους τσακίσουν. Είναι πολύ υποκριτικό αυτό. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα με την ευκαιρία αυτή. Αρχής γενομένης, ξέρεις, από το τελευταίο βίο περιστατικό, το οποίο ζούσε, ποιος ξέρει επί πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το δύστυχο το παιδί, ο Γιακουμάκης, ναι, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αυτοί όλοι τους έχουν φύγει από τη σφαίρα του παιδιού και είναι ενήλικοι για την πολιτεία. Άρα δηλαδή μιλάμε
για κατάσταση. Μόνο το διαφορετικό. Ναι. Το πιο ευαίσθητο, ναι. Το πιο ίσως αργά οριμασμένο. Και δεν μπορώ να ακούω ότι μη στοχοποιούμε παιδιά. Είναι ενήλικοι και οι ενήλικοι έπρεπε να ξέρανε τι είναι αυτό που κάνανε. Και αν ήταν παιδιά και δεν ήσαν ενήλικοι, δεν θα έφτανε στο σημείο να γράφει η Έλληνα η Ακρίτα επιστολές που να λέει να ψάξετε να βρείτε ποιος βουλευτής είναι αυτός που τους προσφέρει πλάτες. Ναι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Και με ποια ιδιότητα και πώς. Πάντως σίγουρα. Κριτικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, μάλιστα. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί σίγουρα είναι εγκληματίες, σίγουρα σκότωσαν το παιδί. Έχουν γραφτεί. Τα έχει καταθέσει αυτά που έχει τα στοιχεία. Βέβαια, έχει κάνει επιστολή προς τον κύριο Πανούση. Ναι. Εντάξει. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Θα φανεί λοιπόν. Και μάλιστα είμαστε παραμονή 25η που αύριο το παιδί θα γιόρταζε, έτσι. Που είναι τραγικό. Λοιπόν, περισσότερο γενέθλια. Είχε και γενέθλια. Και γενέθλια γιορτή. Ναι. Ελπίζουμε και ευχόμαστε περισσότερη ευαισθησία, λεπτότερους χειρισμούς και διακριτικότητα. Και ειδικά σε μέρες που οι οικογένειες πενθούν και συμβαίνουν δράματα, μην δείχνουν τόσο πολύ τον κανιβαλισμό τους. Ας τον φυλάξουν για λίγο πιο μετά. Λοιπόν, ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν πολύ ωραία που βρεθήκαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, από ό,τι και καλή μας συνέχεια. Μην φύγετε, εδώ θα είμαστε. Θα είμαστε τουλάχιστον να αυγατίζουμε σήμερα. Αυγατίζουμε να πούμε ότι ακολουθεί η εκπομπή Ανεμολόγιο με τον Μιχάλη Κρυαλή που σήμερα έχει καλεσμένο που έχει πεσχίσει τον μεγάλο πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον πρόεδρο της καρδιάς Λεβέντη. Μας, ναι. Κύριο Λεβέντη. Που δεν γνωρίζει ακόμα ότι είμαστε οι αυτοπρόσκλητοι. Ναι, δεν πειράζει. Εγώ θα σας αφήσω κάτσω λίγο στη γωνία να σας παρακολουθώ όμως. Εδώ θα είναι όμως, θα την ακούμε. Θα σε βάλουμε και εσένα μέσα. Θα δούμε. Καλή συνέχεια λοιπόν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ, αυτή την περιπετειώδη εκπομπή. Και να αγαπάτε την τέχνη. Και συνεχίστε να μας βλέπετε. Όταν δούμε για το σήμα να κλείσουμε. Πατάς όμως ένα record, έτσι.